Χαίρετε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές. Καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή μας και σήμερα με την βοήθεια του Θεού συνεχίζουμε το ευλογημένο μας αφιέρωμα στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Σήμερα θα ομιλήσουμε για την Αγία και Μεγάλη Δευτέρα κατά την οποία μνήαν ποιούμεθα του μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου και υπό του και ξηρανθήσεις σικής. Την Μεγάλη Δευτέρα δηλαδή θυμόμαστε δύο γεγονότα. Πρώτον, την ιστορία του μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου και την σικιά την οποία καταράστηκε ο Χριστός και εξεράθηκε αμέσως αυτή η σικιά, όπως θα δούμε στην συνέχεια. Από την σημερινή ημέρα, Αγία και Μεγάλη Δευτέρα, ξεκινούν τα Άγια Πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο δίκαιος Ιωσήφ ο Πάγκαλος αποτελεί προτύπωση του Ιησού Χριστού. Εκτός από προτύπωση του Χριστού υπήρξε ένα πρότυπο, ένα διαμάντι αρετής. Έζησε περίπου 1800 χρόνια π.Χ. Χριστού και ήταν ο ενδέκατος ιός του Πατριάρχου Ιακώβ και δυσέγγονο του Αβραάμ ο Ιακώβ λόγω της αρετής του τον ξεχώριζε τον Ιωσήφ από τα άλλα παιδιά του, γεγονός που προκάλεσε τον φθόνο τους. Με σεβασμό προς την επιθυμία του πατέρα του και αγάπη προς τους αδελφούς του, κίνησε μία ημέρα για να πάει φαγητό στα αδέλφια του, τα οποία εργάζονταν στους αγρούς. Τα αδέλφια του όμως μόλις τον είδαν από μακριά, άρχισαν να σχεδιάζουν πώς θα τον βγάλουν από την μέση. Όμως ακούστηκε και κάποια φωνή ευνοϊκή προς τον άδολο και ανύποπτο Ιωσήφ. Ήταν ο Ρουβίμ, ο πρώτος Υιός του Ιακώβ, ο οποίος δεν ανεχόταν να δει το αίμα του αδελφού του να χύνεται από χέρια αδελφικά. Γι' αυτό και προτείνει «Καλύτερα να τον ρίξουμε μέσα σε έναν λάκο και να πεθάνει εκεί μόνος του. Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή. Μόλις έφτασε ο Ιωσήφ να τους φέρει το φαγητό, τότε όλοι μαζί ρίχθηκαν επάνω του, του έβγαλαν το πλουμιστό ρούχο που φορούσε και το οποίο έγινε αιτία του φθόνου τους. Ο πατέρας του δηλαδή, ο Ιακώβ, είχε ντύσει τον Ιωσήφ με ένα ωραίο και πλουμιστό ρούχο και τα υπόλοιπα αδέρφια ζήλεψαν και εξαιτία αυτού του γεγονότος απέκτησαν μίσος εναντίον του Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ κατάλαβε ότι κάτι κακό του σχεδιάζουν και κλαίγοντας τους παρακαλεί να τον λυπηθούν. Έτσι ο Ιωσήφ ρίχνεται μέσα στο βάθος ενός σάδιου και κατάξερου λάκου. Σαν να μην συνέβη τίποτα, τα αδέλφια του κάθισαν ήσυχα να φάνε δεν πρόφθασαν καλά-καλά να φάνε και βλέπουν από μακριά να έρχονται κάποιοι έμποροι Ισμαηλίτες, οι οποίοι με φορτωμένες στις καμίλε τους από διάφορα είδη πήγαιναν προς την Αίγυπτο. Μόλις ο Ιούδας είδε τους εμπόρους, είπε στα αδέλφια του «Γιατί να σκοτώσουμε τον αδελφό μας και να γίνουμε αδελφοκτόνοι, δεν είναι καλύτερα να τον πουλήσουμε σε αυτούς τους εμπόρους» και έτσι να τον ξεφορτωθούμε μια για πάντα. Όλοι μαζί συμφώνησαν και ο Ιωσήφ παζαρεύεται και πουλιέται για τριάντα αργυρά νομίσματα στους Ισμαϊλίτε και φεύγει για την Αίγυπτο ο Ζουδούλος με θλίψη και πόνο μεγάλο. Οι έμποροι εκείνοι που τον αγόρασαν ήρθαν στην Αίγυπτο όπου ξαναπούλησαν τον Ιωσήφ ως δούλο στον Πετεφρή, ο οποίος ήταν αξιωματούχος του Φαραώ. Ο Ιωσήφ στενοχωρήθηκε πολύ, αλλά δεν απελπίστηκε, γιατί είχε ως προστάτη του τον Θεό. Με την καλοσύνη και την ευγένειά του, κατόρθωσε να κερδίσει την εύνοια του Κυρίου του. Από την ώρα λοιπόν που ο Ιωσήφ μπήκε στο σπίτι του Πετεφρή, τα πράγματα άλλαξαν τόσο πολύ, ώστε και αυτός ο ειδωλολάτρης Αιγύπτιος να ομολογεί «Εδώ δεν είναι χέρι ανθρώπου, αλλά χέρι Θεού». «Και ευλόγησεν Κύριος τον οίκον του Αιγυπτίου, δια Ιωσήφ», αναφέρει το βιβλίο της Γενέσεως. Ο νεαρός Ιωσήφ δεν ήταν μόνο έξυπνος, ώστε να κερδίσει την εύνοια του Κυρίου του, ήταν και πολύ ωραίος στην μορφή, ωραίο στη όψη σφόδρα, αυτό το οποίο υποδηλώνει και η λέξη πάγκαλος, σύνθετη λέξη παν και κάλος, είχε όλα τα καλά, όλα τα ωραία, ήταν ευηδής, πολύ όμορφος. Γεγονός όμως που τον έφερε σε πολύ μεγάλη δοκιμασία. Τον πρόσεξε η Αιγυπτία γυναίκα του Πετεφρή και τόλμησε να του πει «Κοιμήθητη με τεμού, έλα να κοιμηθείς μαζί μου» να διαπράξει δηλαδή την αμαρτία. Ο πειρασμός για τον ενάρετο Ιωσήφ ήταν πολύ μεγάλος. Και ήταν μεγάλος ο πειρασμός με την έννοια όχι ότι ο Ιωσήφ θα ενέβηδε γιατί ήταν δίκαιος και σόφρον, αλλά δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί αυτήν την αμαρτωλή επίθεση που του έκανε η γυναίκα του Κυρίου του. Και όπως ψάλλει η Εκκλησία μας, ο δαιμόνιος δράκον, δηλαδή ο διάβολος, βρήκε μίαν δευτέραν Εύαν, δεύτερη Εύα, την Αιγύπτια, η οποία προσπαθούσε με λόγια κολακευτικά να ρίξει στην αμαρτία τον Ιωσήφ. Μα εκείνος αγνός και πιστός στο Θεό της απαντούσε «Πώς ποιήσω τούτο εναντίον του Κυρίου του Θεού μου» «Πώς να διαπράξω μια τέτοια αμαρτία ενώ με βλέπει ο Κύριος και Θεός μου» και τρέχοντας έφυγε, αφήνοντας στα χέρια της Αιγυπτίας κυρίας του τον Χιτώνα. Όπως λέει και η υμνολογία, αλλά αυτός κατά λοιπόν τον Χιτώνα και γυμνός ούκη σχήνετο ως ο πρωτόπλαστος προ της παρακοής και βγήκε έξω γυμνός και δεν τρεπόταν για τη γύμνια του όπως ακριβώς δεν τρεπόταν και ο Αδάμ προ παρακοής. Εκείνη τότε τρελάθηκε από το θυμό της εξαιτίας της εγκρατείας του νέου και τον συκοφάντησε στον άντρα της. Έτσι πικρά δεσμά και φυλακή υπεδέχθησαν τον Ιωσήφ. Αν και ζούσε μέσα σε μεγάλο πλήθος ιδολολατρών Αιγυπτίων ο Ιωσήφ, δεν επηρεάστηκε από αυτούς και έμεινε πιστός στον Θεό. Κι όμως ο Θεός δεν εγκατέλειψε τον πιστό του δούλο, αλλά με αφορμή τα δύο γνωστά μας όνειρα που είδε ο Φαραώ, τα οποία κλήθηκε να ερμηνεύσει ο Ιωσήφ, ανήλθε σε μια μεγάλη θέση και έγινε αντιβασιλέα της Αιγύπτου. Ποια ήσαν τώρα αγαπητοί φίλοι τα όνειρα τα οποία είχε δει ο Φαραώ, τα οποία κανείς δεν μπόρεσε να τα ερμηνεύσει. Είχε δει εφτά ισχνές αδυνατισμένες αγελάδες να καταβροχθίζουν εφτά παχές και εύρωστες αγελάδες. Και είχε δει και εφτά ισχνά και σχεδόν ηλιοκαμένα στάχια να καταβροχθίζουν εφτά παχιά στάχια. Κανείς όμως δεν μπορούσε να ερμηνεύσει τι θα σήμαινε αυτό. Ζήτησε ο Φαραώ από τους μάχους του, από τους αυλικούς του, αλλά κανείς δεν μπορούσε να τα ερμηνεύσει. Και τότε θυμήθηκε ο Πετεφρής ότι στις φυλακές υπάρχει ο Ιωσήφ, ο οποίος έχει την ευλογία του Θεού και του είπε του Φαραώ ότι ίσως ο Ιωσήφ θα μπορούσε να τα ερμηνεύσει τα όνειρα. Και τα όνειρα αυτά συμβόλιζαν ότι θα έρθουν 7 χρόνια ευημερία και ανάπτυξη, τα οποία 7 χρόνια θα τα ακολουθήσουν άλλα 7 χρόνια, στα οποία θα υπάρχει πείνα, λοιμό. Ο Φαραώ τότε κατέστησε υπεύθυνο τον Ιωσήφ όσον αφορά την διαχείριση του σιταριού και των υπολείπων τροφίμων, οποροκυπευτικών, λαχανικών κτλ. Ο Ιωσήφ με σύνεση και με την ευλογία του Θεού κατάφερε και εξασφάλισε τροφή στις αποθήκες και ήρθαν τα 7 χρόνια ευημερία και συνέχισαν και μάζευαν τροφές και όταν ήρθαν τα 7 χρόνια πίνας οι τροφές αυτές τους έφτασαν όχι μόνο να φάνε οι Αιγύπτιοι αλλά να πουλήσουν και στους γύρω λαούς. Και έτσι για την βοήθεια αυτή που προσέφερε στην Αίγυπτο ο Φαραώ κατέστησε τον Ιωσήφ αντιβασιλέα της Αιγύπτου. Δηλαδή ήταν ο πρώτος στη τάξη αμέσως μετά από τον Φαραώ. Δείτε αγαπητοί αδελφοί σε πόσο υψηλό αξίωμα ανήλθε ο δίκαιος Ιωσήφ. Άγιο σχέδιο του Θεού ήταν να περάσει από την καταφρόνια στη δόξα. Έτσι, ο προδομένος και πουλημένος Ιωσήφ αναδεικνύεται δίκαιος κράτορ, δηλαδή δίκαιος άρχοντας. Ανάμεσα στο πλήθος των λαών που καταφθάνει για να αγοράσει σιτάρι, κάποια μέρα φθάνουν για τα αδέλφια του. Είκοσι χρόνια πέρασαν από τότε που τον πούλησαν. Εκείνοι όμως δεν τον γνώρισαν. Εκείνος όμως τους γνώρισε και δάκρυσε. Τους δοκιμάζει να δει αν μετάνιωσαν για την πράξη τους του έδωσε σε όλους από ένα σακί με σιτάρι και διάφορες άλλες προμήθειες. Και στο σιτάρι που θα έδινε στον μικρό του αδελφό τον Βενιαμίν, τον δωδέκατο ιό του Ιακώβ, έβαλε μέσα και ένα χρυσό ποτήρι. Και μόλις ήσαν έτοιμοι να βγουν από την πόλη, έστειλε στρατό και τους συνέλαβαν, με την κατηγορία ότι κάτι έκλεψαν από το παλάτι του τους έβαλε τότε να ανοίξουν ο καθένα το σακί του και βρέθηκε όντως το χρυσό ποτήρι στο σακί του μικρότερου αδελφού του και του είπε ότι θα τον κρατήσει ως εχμάλωτο για την πράξη του αυτή. Και τους ακούει τότε συντεθριμένοι και κλέγοντας να ομολογούν «Λυπήσου μας, βασιλέα μας, ο Θεός μας τιμωρεί για μια κακή πράξη που κάναμε» γνωρίζει ο Θεός την αμαρτία που πράξαμε άδικα στον αδελφό μας τον Ιωσήφ και τώρα μας τιμωρεί. Για την ανομία μας αυτή δοκιμαζόμαστε. Ο Ιούδας τότε παίρνει τον λόγο και τον καθηκετεύει να μην κρατήσει τον Βενιαμίν αλλά τον ίδιον. «Κράτησε εμένα άρχοντα», του λέγει. «Είμαι πιο γεροδεμένος και μπορώ να σε υπηρετώ καλύτερα», και όχι αυτό το παιδί που το αγαπά ο γέροντας πατέρας μας. Δεν μπορώ να δω τον πατέρα να πεθαίνει από την λύπη του. Ήδη μια φορά πέρασε στενοχώρια με τον Ιωσήφ. Αν τώρα χάσει κατ' τον Βενιαμίν, θα πεθάνει. Αυτοί τι είχαν κάνει. Όταν πούλησαν τον Ιωσήφ, τα αδέρφια του, πήραν το πλουμιστό αυτό το ωραίο ρούχο που φορούσε, έσφαξαν ένα πρόβατο έβαψαν το ρούχο αυτό με το αίμα του προβάτου και το πήγαν αιματοβαμμένο στον πατέρα τους και του είπαν ότι κάποιο άγριο θηρίο κατασπάραξε τον Ιωσήφ. Δεν του είπαν δηλαδή ότι τον πούλησαν. Με κλάματα τότε ο δίκαιος Ιωσήφ ρίχθηκε στην αγκαλιά του Βενιαμίν και καταφυλώντας τον του είπε «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ». Τα αδέλφια του τότε που γονατιστή τον παρακαλούσαν να μην κρατήσει ως δούλο τον Βενιαμίν έμειναν όλοι έκπληκτοι και ούκοι δύναντο αποκριθήνε αυτό δεν μπορούσαν να του πούν τίποτα. Ταράχθηκαν γιατί ήσαν ένοχοι. Ο Ιωσήφ τότε τους καθησυχάζει και τους παρακαλεί να φέρουν και τον γέροντα πατέρα τους στην Αίγυπτο. Ό,τι έγινε τους λέει ήταν μέσα στο Άγιο Σχέδιο του Θεού. Στην συνέχεια αφού η οικογένεια του Ιωσήφ ήρθαν όλοι στην Αίγυπτο, έζησε ο Ιωσήφ αρεστά ολόκληρη τη ζωή του και εκοιμήθη ειρηνικά στην Αίγυπτο. Κοντά στις άλλες αρετές που είχε, αναγνωρίστηκε ως μέγας για την σοφροσύνη του και αποτελεί εικόνα του Χριστού γιατί όπως ο Ιωσήφ έτσι και ο Χριστός φθονήθηκε από τους ομοεθνείς του, τους Ιουδαίους. Πουλήθηκε από τον μαθητή του για τριάντα αργύρια και κλείστηκε στον φοβερό και σκοτεινό λάκο, τον τάφο. Όπως και ο Ιωσήφ φθονήθηκε από τα αδέλφια του, οι οποίοι τον πούλησαν στους Ισμαηλίτες για τριάντα αργύρια. Ο Χριστός μας με την δύναμή του αναστήθηκε από τον τάφο, βασίλευσε σε εισαγωγικά στην Αίγυπτο, δηλαδή έγινε εξουσιαστής της αμαρτίας, δηλαδή την νίκησε κατά κράτο, την συνέτριψε και έτσι έγινε κυρίαρχος ολόκληρου του κόσμου και φιλάνθρωπα μας εξαγόρασε με μία μυστική τροφοδοσία γιατί προσέφερε τον εαυτό του για χάρη μας και μας τρέφει με τον ουράνιο άρτο, τη ζωηφόρο σάρκα του. Την Μεγάλη Δευτέρα μνημονεύουμε και την Ξηρανθή σα Την επομένη ημέρα από την θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα, ημέρα Δευτέρα, δεκάτη του μηνός Μαρτίου, αφού βγήκαν από την Βιθανία και έρχονταν προς τα Ιεροσόλυμα, ο Ιησούς επίνασε. Και όταν είδε μια σικιά από μακριά, η οποία είχε φύλλα, ήρθε μήπω και βρει κάτι σε αυτήν να φάει. Όταν πλησίασε κοντά τη, δεν βρήκε τίποτε πάνω τη παρά μόνο φύλλα, γιατί δεν ήταν ακόμη η εποχή των Σίκων. Τότε ο Ιησούς τη είπε: Να μην φάει πλέον κανεί από σένα καρπό ει τον αιώνα. Ή, όπω λέει ο Απόστολο και Ευαγγελιστής Ματθαίος, να μην βγει ποτέ πια από σένα καρπός εις τον αιώνα και αμέσως παρά χρήμα εξηράνθη η Σική. Η σικιά, όπως είπαμε είναι η συναγωγή των Ιουδαίων και επειδή ο Χριστός δεν βρήκε πάνω της τον καρπό που έπρεπε εκτός μόνο από την σκιά του νόμου γι' αυτό τους την αφαίρεσε και εκείνη και έκανε την εβραϊκή συναγωγή άχρηστη σε όλα. Ο Χριστός καταράστηκε την σικιά για τον εξής λόγο. Οι Ιουδαίοι, βλέποντα πως ο Χριστό ευεργετούσε αδιάκοπα του πάντε και δεν έκανε σε κανέναν το παραμικρό κακό, νόμιζαν ότι έχει τη δύναμη μόνο να ευεργετεί και όχι να τιμωρεί. Η τιμωρία του Θεού όμως είναι παιδαγωγία. Ο Χριστό όμω, επειδή είναι φιλάνθρωπο, δεν θέλησε να δείξει πάνω σε άνθρωπο πως έχει την δύναμη και να τιμωρεί, Γι' αυτό επέβαλε την τιμωρία του και έδειξε την δύναμή του στην άψυχη και ανέστητη φύση στην σικιά. Υπάρχει όμως και άλλη μία εκδοχή που έφτασε σε μας από τους Αγίους Πατέρες. Μας την διασώζει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης. Λέει δηλαδή ο Όσιος ότι το δένδρο της παρακοής στον παράδεισο ήταν σικιά τις οποία τα φύλλα χρησιμοποίησαν οι παραβάτες της θεϊκής εντολής, ο Αδάμ και η Εύα, για να σκεπάσουν την γύμνια τους. Γι' αυτό και η Σικιά, χάρη στην θεϊκή φιλανθρωπία, έλαβε κατάρα από τον Χριστό να μην φέρει πλέον καρπό, ο οποίος θα γίνει αίτιος αμαρτίας, επειδή σύμφωνα με την διήγηση της παρακοής των πρωτοπλάστων, αυτή δεν φαίνεται τότε να τιμωρήθηκε είναι ακόμα προφανές ότι η σικιά μοιάζει με την αμαρτία. Έχει δηλαδή την γλυκύτητα της ειδονής, κολλάει όπως η αμαρτία, είναι τραχιά και μας κεντάει όπως η συνείδησή μας μετά από κάθε αμαρτωλή πράξη. Οι θείοι πατέρες λοιπόν τοποθέτησαν εδώ την ιστορία της σικιάς για να προκαλέσει κατάνοιξη όπως και του Ιωσήφ επειδή ο Ιωσήφ αποτελεί προτύπωση του Χριστού σικιά ακόμα είναι και κάθε ψυχή που δεν αποφέρει πνευματικούς καρπούς και δεν έχει την ορθή πίστη. Όταν ο Κύριος έρθει το πρωί, στο τέλος με τον θάνατο του καθενός μας δηλαδή ξεχωριστά και δεν βρει ανάπαυση στην ψυχή αυτή, τότε την ξεραίνει με κατάρα και την καταδικάζει στο αιώνιο πύρ της κολάσεως. Έτσι αυτή μένει σαν ξεραμένο κούτσουρο, προκαλώντας τον τρόμο σε όλους όσους δεν αποφέρουν τον πρέποντα καρπό αρετής και ορθής πίστεως. Και τώρα αγαπητοί αδελφοί ας έλθουμε και στην διήγηση των Ιερών Ευαγγελίων για το τι ακριβώς συνέβη την Μεγάλη Δευτέρα. Όπως είπαμε, ο Χριστός την Μεγάλη Δευτέρα έφυγε από το όρος των ελαιών όπου είχαν περάσει τη νύχτα και ήρθε πάλι στα Ιεροσόλυμα. Μπαίνοντα στην πόλη, έγινε το περιστατικό με την σικιά που μόλις αναφέραμε. Και ήρθε ξανά στο ναό και ξεκίνησε να διδάσκει. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς φοβούνταν τον λαό και δίσταζαν να επιτελέσουν την απόφαση περί της συλλήψεως του Ιησού. Μερικοί όμως από αυτούς τον πλησίασαν και θέλοντας να το αποσπάσουν κάποιο λόγο, επί του οποίου θα μπορούσαν να τον κατηγορήσουν, τον ρώτησαν «Με ποια εξουσία πράττεις ταύτα, ποιος σου έδωσε την εξουσία να κάνεις αυτά που κάνεις». Ο Ιησούς ως Θεός κατάλαβε τον πονηρό σκοπό τους και δεν τους απάντησε απευθείας, αλλά τους λέει «Θα σας κάνω πρώτα μια ερώτηση και αν μου απαντήσετε θα σας απαντήσω με ποια εξουσία ταύτα ποιο». Από πού πήρε εξουσία ο Ιωάννης ο βαπτιστής για να βαπτίζει, από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Και τους έφερε σε δύσκολη θέση. Τους παγίδευσε τελικά ο Χριστός, γιατί ο Θεός ου μικτηρίζεται. Κανείς δεν μπορεί να κοροϊδέψει το Θεό. Αυτοί σκεφτόντουσαν αναμεταξύ τους, αν πούμε ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής πήρε εξουσία από τους ανθρώπους, Φοβούμεθα τον όχλων διότι πάντες έχουν τον Ιωάννη ως προφήτη. Εάν του απαντήσουμε όμως ότι ο Ιωάννης πήρε εξουσία από τον Θεό, θα μας πει για ποιον λόγο δεν τον πιστέψατε. Και απεκρίθησαν λοιπόν οι αρχιερείς και οι γραμματείς ότι δεν γνωρίζουμε με ποια εξουσία ο Ιωάννης βάπτιζε. Τότε τους είπε και ο Χριστός ότι και Αυτός δεν υποχρεούται πλέον να απαντήσει στην δική τους ερώτηση. Και τους είπε «Ο Ιωάννης ήλθε προς εσάς και τον θεωρήσατε παράφρονα. Παρότι είδατε αμαρτωλούς, τελώνες και πόρνες να μετανοούν, αυτοί όλοι προάγουσιν ημάς εις την βασιλεία των ουρανών». Οι γραμματείς και οι αρχιερείς παρέμειναν εκεί για να παρακολουθήσουν τους λόγους του. Τότε ο Ιησούς για να δείξει ότι οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι άρχοντες του συνεδρίου δεν ήσαν άξια τέκνα του Θεού, είπε ενώπιόν τους δύο παραβολές. Ένας άνθρωπος είχε δύο γιους και λέει στον πρώτο γιο «Γε μου, πήγαινε να σκάψει το αμπέλι» και αυτός απάντησε «Ναι πατέρα» και τελικά δεν πήγε. Λέει και στον δεύτερο γιο πήγαινε παιδί μου να δουλέψεις κι εσύ στο αμπέλι. Και εκείνος απάντησε όχι πατέρα δεν πάω. Έπειτα όμως πήγε. Ποιος από τους δύο έπραξε το θέλημα του πατέρα του. Και απαντούν αυτοί ο δεύτερος. Και τότε τους λέει ο Χριστός. Μερικοί θεωρούν τον εαυτό τους ενάρετο επειδή λένε ναι στον Θεό αλλά δεν πράττουν όμως το θέλημά του και του είπε και την εξής παραβολή. Ένας άνθρωπος οικοδεσπότης εφύτευσε μεγάλο αμπέλι, το περιέφραξε, κατασκεύασε πατητήρι και πύργο μέσα στο αμπέλι και το μίσθωσε, το ενοικίασε δηλαδή σε γεωργούς και αυτός ανεχώρησε σε άλλο τόπο. Όταν ήλθε ο καιρός του τρίγου, έστειλε τους δούλους του για να λάβουν το εισόδημα που του ανήκε. Αυτοί οι κακοί γεωργοί όμως συνέλαβαν τους δούλους και άλλον τον έδιραν, άλλον τον φώνευσαν και άλλον τον λιθοβόλησαν. Ο οικοδεσπότης έστειλε τότε άλλους δούλους, περισσότερους, αλλά οι κακοί γεωργοί έκαναν και σε αυτούς τα ίδια. Τότε ο οικοδεσπότης έστειλε τον ιό του προς αυτούς. «Θα ντραπούν τον ιών μου», σκέφτηκε. Αλλά οι κακοί αυτοί γεωργοί όταν είδαν τον ιό του οικοδεσπότου, είπαν ο ένας προς τον άλλο, αυτό είναι ο κληρονόμος, ας τον φωνεύσουμε για να κληρονομήσουμε εμείς τον αμπελώνα». Τον συνέλαβαν λοιπόν και τον θανάτωσαν. Αφού τελείωσε την παραβολή, ο Ιησούς λέγει προς τους ακροατάς του, «Όταν επιστρέψει ο Κύριος του αμπελώνος, τι θα κάνει σε αυτούς τους κακούς γεωργούς» Εκείνοι απάντησαν αμέσως «Θα τους τιμωρήσει αυστηρά. Τον δε αμπελώνα θα εκμισθώσει σε άλλους γεωργούς που θα δίδουν τους καρπούς». Με την παραβολή αυτή ο Ιησούς κατηγόρησε φανερά πλέον τους χάρχοντες των Ιουδαίων ότι είναι κακοί γεωργοί του αμπελώνος του Θεού. Ότι εφόνευσαν δηλαδή τους προφήτας που είχε στείλει ο Θεός σε διάφορες εποχές και ότι το ίδιο σκέπτονται και για τον Υιό του Θεού, προς τον οποίον δεν πιστεύουν. Οι Φαρισαίοι επειδή κατάλαβαν ότι για αυτούς τα είπε αυτά ο Ιησούς, συλλογίζονταν να τον συλλάβουν. Δεν το έπραξαν όμως τότε διότι φοβήθηκαν τον λαό, ο οποίος ήταν γεμάτος αφοσίωση και πίστη προς τον Ιησού, η οποία όμως αφοσίωση και πίστη, όπως θα δούμε στην συνέχεια, άλλαξε και από το σανά πέρασαν στο άρον άρον σταύρωσον αυτόν. Και ο Κύριος κλείνει την παραβολή αυτή λέγοντάς τους, αμήν αμήν λέγω ημήν, ότι αρθίσετε αφημών η βασιλεία του Θεού και δοθήσετε έθνη ποιούντι τους καρπούς αυτής. Συνεχίζοντας ο Χριστός την διδασκαλία Του περί των αξίων τέχνων της βασιλείας των ουρανών, είπε και την παραβολή των βασιλικών γάμων. Η βασιλεία των ουρανών είπε ομοιάζει με τον βασιλέα που ήθελε να κάνει τους γάμους του ιού του. Όταν όλα ήσαν έτοιμα, έστειλε τους δούλους του να καλέσουν τους προσκεκλημένους ή τους γάμους. Εκείνοι όμως, αν και έλαβαν την πρόσκληση, δεν προσήλθαν. Έστειλε πάλι ο βασιλεύς τους δούλους του για να τους πούν ότι τους περιμένουν στην χαρά του γάμου, αλλά και πάλι οι προσκεκλημένοι γύρισαν την πλάτη στον βασιλιά, δεν ήρθαν στον γάμο του ιού του. Άλλος μετέβη στο χωράφι του, άλλος στο εμπόριό του. Μερικοί ήβρισαν και κακοποίησαν τους απεσταλμένους του βασιλέως ή και τους φώνευσαν ακόμη. Ο βασιλεύς τότε στενοχωρήθηκε πολύ διέταξε τους δούλους του να καλέσουν όλους όσους θα έβρισκαν στους δρόμους και στις πλατείες και θα δέχονταν με προθυμία την πρόσκληση. Οι δούλοι έφεραν εις πέρα στην εντολή του κυρίου τους και εντός ολίγου οι αίθουσε των βασιλικών ανακτόρων γέμισαν από προσκεκλημένους οι οποίοι κάθισαν στην τράπεζα του γάμου. Όταν όμως μπήκε στην αίθουσα ο βασιλιάς είδε έναν από τους προσκεκλημένους, ο οποίος δεν ήταν ενδεδημένος ένδυμα γάμου. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έπρεπε να έχει έλθει στους γάμους διότι δεν ήταν άξιος. Επλησίασε λοιπόν τον άνθρωπον αυτόν ο βασιλεύς και του είπε «Άνθρωπε, πώς ήλθες εδώ χωρίς να έχεις ένδυμα γάμου» Ο άνθρωπος δεν ήξερε τι να απαντήσει. Ο βασιλεύς διέταξε τότε τους υπηρέτες του να δέσουν τα χέρια και τα πόδια και να τον διώξουν αμέσως από τα κατάφωτα ανάκτορα και να τον ρίξουν στο πυκνό σκότο στη ερήμου. Ο Ιησούς τελείωσε την παραβολή του με το εξής συμπέρασμα. Πολύ γαρ η συν η κλητή εις την βασιλεία των ουρανών, ο δε η εκλεκτή. Πάρα πολλοί είναι καλεσμένοι για να εισέλθουν στην βασιλεία των ουρανών, όλοι δηλαδή άπαντες είμαστε καλεσμένοι στην βασιλεία των ουρανών, λίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί, λίγοι είναι αυτοί που θα αξιωθούν να μπουν στην βασιλεία των ουρανών. Όλοι μας, αγαπητοί αδελφοί, είμαστε καλεσμένοι στο τραπέζι της βασιλείας των ουρανών. Εξαρτάται όμως από την δική μας πρόθεση, από το αν θα αποδεχθούμε το κάλεσμα αυτό που μας κάνει ο Χριστός. Και το κριτήριο για την είσοδό μας ή την έξοδό μας από την Βασιλεία του Θεού θα είναι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς αφού άκουσαν αυτές τις παραβολές που είπε ο Χριστός, έφυγαν από τον ναό γεμάτοι μίσος και οργή κατά του Ιησού, έκαναν συμβούλιο και απεφάσισαν να παγιδεύσουν σε συζήτηση τον Ιησού για να μπορέσουν να στηρίξουν σοβαρή κατηγορία εναντίον Του. Και εδώ τελειώνει η Αγία και Μεγάλη Δευτέρα. Το εσπέρα στις Μεγάλης δεύτερα ο Χριστός και πάλι έφυγε από τα Ιεροσόλυμα για να διανυκτερεύσει προς το όρος των Ελαιών. Από την Κυριακή των Βαΐων το εσπέρας, ξεκινούν οι ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Η ακολουθία του Νυμφίου αρχίζει με το τροπάριο «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται», το οποίο ψάλλεται στις ακολουθίες Κυριακή Βαΐων εσπέρας, Μεγάλη Δευτέρα εσπέρας και Μεγάλη Τρίτη εσπέρας. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ραθυμούντα. ραθιμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς, και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ἴο Θεός ημών, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Το τροπάριο αυτό είναι εμπνευσμένο από την παραβολή των δέκα παρθένων, την οποία θα αναλύσουμε αύριο με τη βοήθεια του Θεού. Και σε μία απλή ερμηνεία έχει ως εξής. Ιδού ο νυμφίος Χριστός θα έλθει έξαφνα τα μεσάνυχτα. Είναι μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον θα τον έβρει ο Κύριος να αγρυπνεί και να είναι έτοιμος. Ανάξιος όμως θα είναι εκείνος που θα τον βρει να είναι αμελής και απροετοίμαστος. Πρόσεχε λοιπόν ψυχή μου, μην καταληφθείς από τον πνευματικό ύπνο, δηλαδή από την αμέλεια, και παραδοθείς εις τον θάνατον της αμαρτίας και καταδικαστείς με τον τρόπο αυτό να μείνεις έξω από την βασιλεία των ουρανών αλλά σύνελθε από την μέθη της αμαρτίας και κράβγασε. «Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι εσύ ο Θεός ημών, ελέησέ μας με τις πρεσβείες και κεσίες της υπεραγίας Θεοτόκου. Αμήν». Και ο Κύριος θα έλθει ξαφνικά σαν τον κλέφτη μέσα στη νύχτα, με το επίγειο τέλος της επίγειας ζωής του καθενός από μας προσωπικά και με την δευτέρα παρουσία για να κρίνει όλον τον κόσμο. Και των δύο αυτών γεγονότων είναι άγνωστη η ώρα που θα συντελεστούν. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, ολοκληρώσαμε κατά περί της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας και με την βοήθεια του Θεού αύριο θα ομιλήσουμε για την Αγία και Μεγάλη Τρίτη. Να είστε όλοι και όλες καλά, καλή Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα να έχουμε με τη βοήθεια του Χριστού μας και να αξιωθούμε να αναβιώσουμε και εμείς το πάθος Του και να συναναστηθούμε και να συμβασιλεύσουμε μαζί Του στην αιώνια βασιλεία Του. Αμήν γέννητο. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.